λένε το βιασμό, βιασμό και δεν το λένε δυσάρεστο περιστατικό, σκεφτείτε. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έκανα έναν τέτοιο συνειρμό με την κατάσταση που κάνει σήμερα. Και το πρωί έβαλα λίγο τηλεόραση, είδα και στο ΣΤΑ κάποια πράγματα, στεναχωρέθηκα. Αλλά δεν θέλω να κάνουμε καμία μα καμία αναφορά. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, να δούμε την Μέρη Αρώνη που συνάντησε τον Ανδρέα Φουστάνο. Ναι, αμέ. Τον εαυτό σου έχεις κάνει ποτέ τίποτα? Ένα μπότοξ έχω δοκιμάσει μια φορά. Δεν είδα κάτι που να μου με εντυπωσιάσει, ας πούμε, σε μένα τώρα. Για να πω, α, θα το κάνω συνέχεια. Ο χρόνος για να είναι φίλος πρέπει να το θες. Άμα δεν θες να μεγαλώνεις, δεν μεγαλώνεις. Αυτό είναι κανόνας. Είμαι γεννηθής το 1951. Έχεις κάνει ποτέ σχέση με συνομήλικη μεγαλύτερη? Όταν ήμουν 28 χρονών. Εγώ είδα δημοσιεύματα ότι ο Ανδρέας Φουστάνος είναι ξανά ερωτευμένος. Είναι νεότερη. Εννοείται. Πόσα χρόνια διαφορά έχετε? 30 κάτι. Το γάμο τον έχεις δοκιμάσει? Ναι. Δεν έχω πρόβλημα με το γάμο. Εσύ κρατάς καλές σχέσεις? Πάντα. Με τις πρώην σύζυγους σου? Γιατί δεν έχω ποτέ συγκρουστεί. Νομίζω τους γάμους αποφάσισες κάπου τελευταία στιγμή. Όχι, γρήγορα παντρευόμουν. Όχι, τελευταία στιγμή. Ήταν μικρό το διάστημα της σχέσης και το μαθαίναν οι άλλοι, το μαθαίναν τελευταία στιγμή, σίγουρα. Με την Νατάσα έτσι το έκανες? Εννοείται. Εδώ τη μαμά μου ενημέρωσα την προηγούμενη. Δεν ήξερα αν είχα πάρει διαζύγια από τον προηγούμενο γάμο. Την τωρινή σου σύντροφο την έχουν γνωρίσει οι κόρες σου? Οι κόρες μου γνωρίζουν πάντα, τα πάντα. Πάντα κάνουμε παρέα. Έχουν καταλάβει ότι πρώτα απ' όλα πρέπει ο μπαμπάς τους να είναι καλά. Αν κάτι δεν τους αρέσει, θα το πούνε. Α, ναι. Μια φορά τη μεγάλη, της λέω, έβγαινα με μια κοπέλα. Λέω, πώς τη βλέπεις? Άλλο χρώμα, μου λέει. Επειδή η προηγούμενη ήταν μελαγρινή και άλλη ξανθιά. Είσαι παραδοσιακός παππούς? Καταρχήν δεν είμαι παππούς. Για Βέρα πήγε να πει παππού και μόλις τον κοίταξε. Αντρέα, μου κάνει. Είδαμε ένα παίκτη, ας πούμε, στο Survivor, τον Ασημακόπουλο, που ένα μήνα πριν μπει στο Survivor, πήγε και έκανε μια επέμβαση ώστε να φανούν πιο έντονα η κοιλιακή του. Η πλαστική είναι για να φτιάχνει ορισμένα πράγματα και σε ορισμένες επεμβάσεις πετυχαίνει πολύ ωραία αποτελέσματα. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε όμως. Ξέρεις, όταν ξεφεύγει το θέμα, γίνεται αστείο. Με την Ελένη έχεις επαφές? Εννοείται. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Φέτος αποφάσισε να είναι εκτός τηλεόρασης. Κακός. Τις το πες εσύ ότι κακός? Εγώ το έχω πει, ναι. Της Ελένης της λείπει τηλεόραση? Το έχεις συζητήσει μαζί σου? Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που του διακόπτει κάτι που κάνει χρόνια και να μην του λείπει. Υπάρχει κόσμος που σε ρωτάει τι μπορεί να έχεις κάνει στην Ελένη, ας πούμε? Για τους πάντες με ρωτάνε. Το ψέμα που έχεις ακούσει για σένα? Μέχρι ότι έχω πεθάνει, έχω ακούσει. Τι μου λες τώρα? Έχει ακούσει 1002. Για πολλά χρόνια ήταν το όνομά του συνυφασμένο με την έννοια της πλαστικής χειρουργικής. Όταν έλεγες πλαστική, το έλεγες στο Φουστάνο θα πας. Και έχει βαρύτητα αυτό που είπε, ότι καταντάει μερικές φορές αστείο. Κοίταξε, γιατί δεν είχε ανάγκη τώρα να τα λέμε και τα σωστά. Ένα πολύ ωραίο σώμα που δεν έχει ανάγκη την τελειότητα, αλλά υπερβολές τις βλέπεις ούτως ή άλλως. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, εντάξει, δεν μπορώ να έχω άποψη να σχολιάσω για τα